Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινώντας, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της Σαλαμίνας και σε όλους τους συντελεστές για το ότι έχουν πετύχει φέτος. Μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δίκαια βρίσκεται τόσο ψηλά. Για τον αγώνα, νιώθω ότι ήταν ένας αγώνας ο οποίος μας αφήνει πικρή γεύση. Οι ποδοσφαιριστές έδωσαν τα πάντα, ακολούθησαν το πλάνο που είχαμε θέσει, ένα πλάνο διαφορετικό από πολλές φορές. Καταφέραμε με πολλές ψυχικές δυνάμεις να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι και θεωρώ ότι το ελέγχαμε. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε στις στατικές φάσεις. Η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα από τις καλύτερες στο πρωτάθλημα σε αυτό. Και γενικότερα και στο ανοιχτό παιχνίδι. Νομίζω ότι χειριστήκαμε το παιχνίδι αρκετά καλά, όμως είναι και οι ατυχίες μέρος του παιχνιδιού. Δυστυχώς τα παιχνίδια κερδίζονται όταν δεν γίνονται εύκολα λάθη. Αυτό μας στοίχισε σήμερα, κάτι το οποίο σίγουρα μας λυπεί, μας απογοητεύει, όμως έχω μάθει να μην τα παρατάω. Το ίδιο θα κάνουν και οι ποδοσφαιριστές μου. Αύριο το πρωί πρέπει να σηκώσουμε ξανά κεφάλια. Υπάρχουν δύο υποχρεώσεις αυτήν την εβδομάδα αρκετά δύσκολες. Και το κύπελλο, αλλά και η Πάφος για να κλείσουμε το πρωτάθλημα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Με ενδιαφέρει η εξέλιξη του Ολυμπιακού, η βελτίωση της εικόνας του Ολυμπιακού και οι βαθμοί που πρέπει να πάρουμε για να ξεπεράσουμε κάποιες ομάδες. Αυτά. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Σαλαμίνας στο πρωτάθλημα και στο θεσμό του κυπέλλου. Κύριε Σεργίδη, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την εμφάνιση του Ολυμπιακού στη σημερινή αναμέτρηση. Όταν κάνεις ανατροπή μέσα στην έδρα της Νέας Σαλαμίνας και με ένα φτηνό λάθος πετάς έναν τρίποντο, σίγουρα είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά όσο περνάει ο καιρός, άμα αναξάνεται η διαφορά, είναι πολύ πιο δύσκολο και σίγουρα μια νίκη αλλάζει και την ψυχολογία. Πόσο δύσκολο είναι εν ώψη της συνέχειας, σίγουρα υπάρχει και το δεύτερο πρωτάθλημα όπου θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες. Τι θεωρείς ότι πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός έτσι ώστε να μην κάνει αυτά τα εύκολα λάθη? Τα εύκολα λάθη μπορώ να τα βελτιώσω. Το να ορίζω τα αποτελέσματα των άλλων σίγουρα δεν μπορώ. Αυτό εγώ που μπορώ να κάνω είναι να δουλεύω καθημερινά στην προπόνηση με τους συνεργάτες μου. Υπάρχει πίστη στις δυνάμεις μας. Έχουμε ικανότητες, έχουμε δυνατότητες και θεωρώ ότι όσες πιθανότητες έχουμε, είστε σίγουροι ότι θα τις παλέψουμε μέχρι την τελευταία. Ένα παιχνίδι της Πέμπτης, ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Ανόρθωση. Σίγουρα μια ομάδα όπως το Ολυμπιακό είναι δύσκολο, το είπατε κι εσείς, να παίζει σε διπλό ταμπλό. Πώς θα προσεγγίσετε την αναμέτρηση της Πέμπτης? Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ποια είναι η Ανόρθωση. Όλοι ξέρουμε τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Όλοι ξέρουμε την πορεία που έχει αυτή η ομάδα με τον Βέσκο, την βελτίωση και την εξέλιξη που παρουσιάζει. Αυτά τα γνωρίζουμε, όμως. Στο άλλο χέρι έχουμε το δικό μας τεράστιο κίνητρο. Είμαστε προπονητές, είμαστε αθλητές. Κάθε μέρα δουλεύουμε για το καλύτερο. Άρα έχουμε τις δικές μας πιθανότητες, τις οποίες θα πάμε να παλέψουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα πάρετε όλα τα στα όπλα ή σκέφτεστε περισσότερο προγράφημα και όσους με μαζικές αλλαγές? Πώς είδατε τον πρώτο αγώνα? Με όλα ή χωρίς όλα η ομάδα κέρδισε. Άρα δεν υπάρχουν όλα και χωρίς όλα. Υπάρχουν 22 ποδοσφαιριστές. Όποιος μπαίνει μέσα είναι υποχρέως να δίνει τα πάντα για το καλό της ομάδας, για το καλό του Ολυμπιακού. Η προπόνηση γίνεται με 22, όχι με 11. Άρα